Παρά τη διεθνή κάλυψη, παρά τα πειρά του Τούρκου ακτιβιστή κατά του Ισραήλ που εμφανίζεται ως αρχηγός της προσπάθειας και παρά τους επίμονους τίτλους από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τα χίλια πλοία είναι ακόμη πολύ μακριά από το Ισραήλ και ο Στολίσκος μάλλον ανακρούει πρίμναν στην Τουρκία. Ψάξαμε να βρούμε αν υπάρχουν νεότερα από την Τουρκία για τις πληροφορίες που μεταδώσαμε, αν όχι πρώτοι από τους πρώτους, για το τεράστιο ναυτικό εμπάργκο που ήθελαν οι Τούρκοι να ξεκινήσουν με διεθνή συμμετοχή στο λιμάνι του Ασδότ στο Ισραήλ για τη Γάζα, και το μόνο που βρήκαμε είναι σιωπή και δήθεν συνέχιση της οργανωτικής προσπάθειας μέσω ασάφειας για την ημερομηνία έναρξης της κίνησης κατά του Ισραήλ. Να υπενθυμίσουμε ότι υποτίθεται Τετάρτη τα πλοία θα είχαν συγκεντρωθεί και Πέμπτη θα είχαν σαλπάρει. Μάλιστα, ο Τούρκος κατά κάποιον τρόπο επικεφαλής της προσπάθειας τώρα το αρνείται, σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Haber 7, φαίνεται να τον ενδιαφέρει μόνο η κάλυψη από τα διεθνή, ελληνικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, χωρίς καμία νέα αναφορά για το Στολίσκο. Η μόνη αναφορά που βρήκαμε για τον δήθεν Στολίσκο ως απόδειξη είναι ένα tweet που αναφέρει ότι φορτώθηκε ένα φορτηγό για να πάει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα και κάποια σκάφη κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το αστείο της υπόθεσης είναι ότι αρκετοί Τούρκοι διαμαρτύρονται ότι ακυρώθηκε πιθανότητα η κίνηση του Στολίσκου γιατί δήθεν δόθηκε στη δημοσιότητα από ελληνικές πηγές, με αποτέλεσμα να τεθεί υπό κίνδυνο η οργάνωση. Αστεία πράγματα δηλαδή, καθώς η δημοσιότητα για την οργάνωση αυτής της προσπάθειας ήρθε από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και τις δηλώσεις των διοργανωτών τους. Δεν γνωρίζουμε αν ξαφνικά θα ξεκινήσουν 1000 ή 12 πλοία για το Ισραήλ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αν ξεκινήσουν, θα το μάθουμε άμεσα, καθώς δεν κρύβεται μια τέτοια κίνηση. Οποιαδήποτε προσπάθειά τους να πάνε πρώτα όπως σχεδιάζουν στα κατεχόμενα, ανεξάρτητα από τον τελικό αριθμό, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ανάλογα από την Κυπριακή Δημοκρατία και την Ελλάδα. Παραμένουμε στο θέμα για νεότερες ενημερώσεις αν προκύψουν και αν τελικά ο Στολίσκος τελικά θα σαλπάρει για Ισραήλ. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει αν σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στο MSHD, με ενεργοποιημένο το καμπανάκι και όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, mshd.gr.